Βαρουφάκη. Καλησπέρα, κύριε Βαρουφάκη. Καλησπέρα, κύριε Σταματόπουλε. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να προσέχουμε όλες τον άλλον, να είστε καλά στην υγεία σας και να σώσουμε και την τελευταία ζωή που μπορούμε να σώσουμε, γιατί κάθε μια τέτοια ζωή που σώζουμε είναι ένας μικρός θρίαμβος. Ίσως ένας μεγάλος θρίαμβος. Έχετε απόλυτο δίκιο και μια που το θέτετε έτσι το ξεκίνημά μας, να σας κάνω και την πρώτη ερώτηση. Αν συμφωνείτε, πώς βλέπετε μάλλον τα μέτρα που έχουν ληφθεί εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης από τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο για το κλείσιμο της παραλίας? Από την πρώτη στιγμή έχουμε ταχθεί υπέρ των αρχών. Είτε είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, είτε είναι ο Περιφερειάρχης, όχι μόνο στη δική σας περιφέρεια, σε κάθε περιφέρεια, είτε είναι ο Δήμος. Θεωρούμε ότι στην πρώτη φάση της εξέλιξης της νόσου, αυτής της επιδημίας, πανδημίας, ήταν απαραίτητο αυτή η απομόνωση μεταξύ μας, να είμαστε μαζί, να μιλάμε μέσα από το τηλέφωνο, μέσα από το ραδιόφωνο, μέσα από τηλεδιασκέψεις, αλλά όχι να μεταδίδουμε στον άλλον. Γιατί ξέρετε, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το γνωρίζετε καλά, βρίσκεται στο πάτωμα, στο καναβάτσο μετά από 10 χρόνια μνημονιακών περικοπών. Είχαμε 550-560 μονάδες εντατικής θεραπείας, όταν μια χώρα σαν την Ελλάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον 3-4.000. Και ήταν πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η πολιτική απομόνωση, ώστε να μην έχουν οι γιατροί μας την τραγική επιλογή μεταξύ του αν θα σώσουν τον έναν ή τον άλλον. Μέσω διασωλήνωσης. Οπότε ήμασταν απολύτως υπέρ αυτού. Πρέπει όμως να σας πω ότι λίγο-λίγο αρχίζουμε και χάνουμε την υπομονή μας με την κυβέρνηση. Όχι με τον Περιφερειάρχη, αλλά με την κυβέρνηση. Γιατί το λέτε αυτό? Να σας πω γιατί. Γιατί σε κάθε χώρα του κόσμου πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο αυτόν τον καιρό του κορονοϊού, και σε πολλές άλλες χώρες υπάρχει, για τη μετάβαση από την πρώτη φάση στη δεύτερη φάση. Και να είμαι συγκεκριμένος εδώ. Πραγματικά δεν κάνω κομματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης το ξέρει, τον έχω στηρίξει απολύτως μέχρι τώρα στα θέματα τα υγειονομικά, όχι στα οικονομικά, αλλά στα υγειονομικά. Η πρώτη φάση είναι η φάση που κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα και πολύ σωστά που κάνουμε. Δηλαδή ουσιαστικά ο καθένας σπίτι του. Γιατί το κράτος δεν ήταν έτοιμο. Δεν είχαμε ούτε τον εξοπλισμό για να κάνουμε εξετάσεις, για να δούμε ποιος έχει τον ιό και ποιος δεν έχει τον ιό. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτή η συμπίεση της καμπύλης, όπως λένε οι επιδημιολόγοι. Όμως, βλέπετε κι εσείς τον κόσμο και στη Θεσσαλονίκη αλλά και αλλού, ότι σε λίγο δεν θα μπορεί να μένει στα σπίτια του, ακόμα και να θέλει. Υπάρχουν 1 εκατομμύριο Έλληνες οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει. Δηλαδή, είναι εκτός όλων των μέτρων, τα 800 ευρώ το ένα το άλλο. Θα πρέπει κάποια στιγμή να βγουν από το σπίτι, να κερδίσουν κάποια χρήματα, έστω και να ζητιανέψουν για να φάνε. Δεν έχουν καμία προστασία, τους έχουν τελειώσει τα χρήματα. Οπότε, η δεύτερη φάση σε όλες τις χώρες και της Ευρώπης και παγκοσμίως είναι η φάση που πηγαίνουμε από τη γενικευμένη απομόνωση ο καθένας σπίτι του σε μαζικές εξετάσεις για να δούμε ποιοι έχουν τον ιό. Αυτοί που θα βρεθούν ότι έχουν τον ιό να βρεθούν σε απόλυτη απομόνωση μέχρι να το ξεπεράσουν οι άνθρωποι και οι υπόλοιποι να αρχίσουν να επαναλειτουργούν πλέον. Δεν περιμένω η κυβέρνηση να μου πει το κάνουμε αυτό αύριο. Αλλά είναι απαραίτητο και εκείνοι που χάνουμε την υπομονή μας με την κυβέρνηση μας μέρα 25 να υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο να μας πούν πότε. Πριν το Πάσχα. Μετά το Πάσχα. Ξέρετε τι σημαίνει το Πάσχα για τον Έλληνα. Υπάρχει μπορούν να το ξέρουν όμως. Πολιτιστικός. Βεβαίως και μπορούν να το ξέρουν. Θα πρέπει να μας πούν. Για παράδειγμα, να το πω διαφορετικά. Να μας πούν. Όταν έχουμε λιγότερα από τόσα κρούσματα την ημέρα. Έτσι δηλαδή θα έχουμε καταφέρει να συμπιέσουμε την καμπύλη που λένε οι επιδημιολόγοι. Τότε θα περάσουμε στις μαζικές εξετάσεις και να το πω και διαφορετικά, για να μπορούμε να πάμε στη δεύτερη φάση, ξέρετε κύριε Σταματόπουλε, πρέπει να υπάρχουν τα τεστ. Στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω να το γνωρίζετε, είναι μια οργανωμένη κοινωνία. Mm-hmm. Στη Γερμανία αυτή τη στιγμή παίρνεις το αυτοκίνητό σου, πας σε ένα σημείο της γειτονιάς όπου υπάρχει κάτι σαν περίπτερο, ανοίγεις το παράθυρο, δεν ακουμπάς κανένα, δεν ακουμπάει κανένα, σου δίνει ένα kit. Σαν τεστ εγκυμοσύνης κάτι, φανταστείτε το, που μπορείς να το κάνεις μόνος σου και να δεις αν έχεις τον ιό ή όχι. Οπότε έτσι, αν τον έχεις, μετά πας σε πραγματική καραντίνα, όχι απλά δεν βγαίνεις συχνά από το σπίτι σου, αλλά βγαίνεις για ψώνια, δεν βγαίνεις καθόλου, προσέχει το κράτος, σε προσέχουν οι συγγενείς, οι γείτονες, έτσι. Αλλά οι υπόλοιποι που δεν έχουν τον κορονοϊό, να μπορούν πάλι να αρχίσουν να λειτουργούν για να κινηθεί και η οικονομία. Σύντομα μπορείτε να φανταστείτε ένα ελληνικό λαό το Πάσχα, τη Μεγάλη Παρασκευή, να είναι όλοι κλειδωμένοι στα σπίτια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, φοβάμαι ότι αν δεν υπάρχει αυτό το εθνικό σχέδιο για τη μετάβαση από την πρώτη φάση στη δεύτερη φάση, απλά η κυβέρνηση θα χάσει τον έλεγχο του πληθυσμού. Γιατί τώρα οι πολίτες φαίνονται υπεύθυνοι και χαίρομαι πάρα πολύ
και τους προσκαλούμε και εμείς στους ΜΕΡΑ 25 να είναι υπεύθυνοι, να ακολουθούν τις οδηγίες και της περιφέρειας και του Δήμου και βεβαίως του Υπουργείου Υγείας. Αλλά κάποια στιγμή, αν το κράτος δεν έχει πει από την αρχή ότι ξέρετε, θα πάμε στη δεύτερη φάση. Μπορεί να είναι ίσως μετά το Πάσχα, πριν από το Πάσχα. Θα πάμε όταν τα περιστατικά δεν θα είναι πάνω από τόσα. Και θα πάμε στις μαζικές εξετάσεις και το κράτος έχει ερημνήσει. Και να πει από τώρα, θα πηγαίνετε εκεί να κάνετε τα τεστ. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι. Αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι μέσα στο ΕΣΥ δεν έχουν τεστ. Αυτό είναι παράδεκτο. Δεν είναι δυνατόν μέσα στο ΕΣΥ να μην υπάρχουν αρκετά τεστ, αρκετά kit εξετάσεων. Έπρεπε η κυβέρνηση. Έχει περάσει ένας μήνας τώρα. Έπρεπε να τα έχουν προμηθευτεί και δεν μας λένε καν το σχέδιό τους για να τα προμηθευτούν. Αυτό ζητάμε εμείς ως ΜΕΡΑ25. Για μαζικές εξετάσεις όμως θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο δηλαδή να γίνει στη δεύτερη φάση. Απολύτως. Γιατί αν δεν γίνει αυτό θα κάνουμε. Θα μείνουμε όλοι αποκλεισμένοι στα σπίτια μας, θα καταρρεύσει το σύμπαν. Είναι απαραίτητο. Δηλαδή, κοιτάξτε, σε όλες τις χώρες του κόσμου έτσι, υπάρχει σχέδιο για τη δεύτερη φάση που είναι οι μαζικές εξετάσεις για να μπορούμε να δούμε ποιοι μπορεί να βγουν έξω και να πάνε να δουλέψουν. Και ποιοι θα πρέπει να μείνουν μέσα. Γιατί αλλιώς, να το πω διαφορετικά, εάν δεν ξέρουμε ποιοι τον έχουν και ποιοι δεν τον έχουν τον ιό, είναι εντελώς αναποτελεσματικό να καθόμαστε όλοι μέσα στα σπίτια και να υπάρξει η τεράστια γιγαντιαία ύφεση. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Βαρουφάκη, όσον αφορά τα οικονομικά μέτρα που έχει λάβει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση, δηλαδή το 800 που δεν είναι ακριβώς 800, το κλείσιμο με πράξη νομοθετικού περιεχομένου των επιχειρήσεων, συμφωνείτε σε όλα αυτά? Το 800 δεν μπορούμε να μην συμφωνούμε. Έτσι. Απλά θα θέλαμε να είναι γενικευμένο, να είναι πολύ πιο μαζικό και θα εμείς κάναμε μία πρόταση από τη 10η Μαρτίου, την έκανα εγώ ίδιο στην Ολομέλεια της Βουλής, ότι υπάρχει 1.000.000 Έλληνες οι οποίοι δεν θα πάρουν ούτε δεκάρα και σε αυτούς πρέπει άμεσα το κράτος να τους εφοδιάσει με μία χρεωστική κάρτα τύπου Visa ή Mastercard, προπληρωμένη, ανώνυμη, αριθμημένη, που να έχει 300 ευρώ το μήνα, το ελάχιστο. Για κάποιους μήνες, όσο κρατάει η κρίση, για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν βασικές αγορές τροφίμων, γιατί θα έχουμε αυτή τη στιγμή, το γνωρίζετε, έχουμε συνανθρώπους μας που είτε δούλευαν με μαύρα, είτε δούλευαν με καθημερινές προσλήψεις απολύσεις, είτε δεν ήταν χαρτογραφημένοι καθόλου. Και αυτοί δεν θα πάρουν τίποτα. Και είναι κλειδωμένοι μέσα σε υγρά διαμερίσματα. Κάποιοι δεν έχουν καν το ηλεκτρικό ρεύμα, το γνωρίζετε γι' αυτό. Έτσι. Και αυτοί τι θα κάνουν? Θα πεθάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε, στο θέμα της κοινωνικής πρόνοιας, αυτό είναι αυτό που είπαμε. Γενικότερα για τα οικονομικά μέτρα, θα μου επιτρέψετε αυτές τις μήνες, δεν σας μιλήσω ως πολιτικός αρχηγός, θα σας μιλήσω ως οικονομολόγος, ότι η ολιγορία στο μακροοικονομικό επίπεδο της κυβέρνησης έχει χτυπήσει κόκκινο. Δεν είναι δυνατόν να μιλάει ο κύριος Σταϊκούρας για 6,8 δισεκατομμύρια, όταν επί της ουσίας μόνο τα 2,6 από αυτά είναι πραγματική τονωτική ένεση της οικονομίας. Και τονωτική ένεση, ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει είτε ότι σου κουρεύω την εισφορά ή το φόρο, το να σου πω δώστα μου όλα μαζεμένα σε 5 μήνες, δεν σε βοηθάει όταν για 5 μήνες δεν θα έχεις πελατεία, γιατί αν δεν μπορείς να τα δώσεις τώρα, γιατί θα μπορείς να τα δώσεις σε 5 μήνες όταν δεν θα έχεις πελατεία. Οπότε αυτές οι αναστολές πληρωμών, φόρου, εισφορών, είναι δώρον άδωρον. Και χρειαζόταν κούρεμα και χρειαζόταν και μια τονωτική ένεση μέσα από επενδύσεις στην υγεία, σε δρόμους, σε οτιδήποτε χρειάζεται, δημόσιες επενδύσεις, για να πάρει λίγο μπρος η οικονομία. Γιατί ξέρετε, αντιμετωπίζουμε ένα απίστευτο αστικό κύμα ύφεση. Εγώ το είχα πει τη 10η Μαρτίου, πηγαίνετε, ανατρέξτε. Με το κούρεμα όμως, κύριε Βαρουφάκη, θα πρέπει να ξαναθέσει άλλους στόχους η κυβέρνηση, με αυτούς που είχε θέσει στον προϋπολογισμό, γιατί δεν θα έχει τα έσοδα τα αναμενόμενα, έστω και αν γίνουν ρυθμίσεις αργότερα. Γιατί λογικό είναι να μην μπορέσει να τα πληρώσει όλα μαζί μετά από κάποιους μήνες. 10η Μαρτίου στην Ολομέλεια της Βουλής, απευθύνθηκα στους υπουργούς της κυβέρνησης, στους λίγους που ήταν εκεί, αλλά στους περισσότερους μέσα από το κανάλι της Βουλής, λέγοντας τους εξής. Ο προϋπολογισμός σας δεν αξίζει καν το χαρτί πάνω στο οποίο γράφτηκε. Και δεν φταίτε εσείς γι' αυτό. Έτσι και θα ήταν προβληματικός, αλλά ο κορονοϊός ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο κορονοϊός, τελειώσαμε. Θα έχουμε ένα έλλειμμα στην καλύτερη των περιπτώσεων, ένα έλλειμμα του προϋπολογισμού 15% του ΑΕΠ. Έτσι κι αλλιώς. Θα έχουμε μία μείωση του ΑΕΠ μίνιμουμ 10%. Τους το είπα από την 10η Μαρτίου αυτό. Άρα δεν υπάρχει προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός έχει πάει στα σκουπίδια και λογικό είναι. Έχει καταρρεύσει η οικονομία. Όχι μόνο εδώ, παγκοσμίως. Δεν κάνω κομματική πολιτική αυτή τη στιγμή. Ως οικονομολόγος σας λέω. Οπότε, όταν πηγαίνετε στη Θεσσαλονίκη, περπατήσετε στον δρόμο, μίλησε με έναν έμπορο. Όταν του λες ότι τις δόσεις του δανείου σου
Δεν θα τις πληρώσεις τώρα, θα τις πληρώσεις από τον Ιούνιο, αλλά όλες μαζεμένες. Και αυτές θα ανακεφαλοποιηθούν. Οι τράπεζες, ξέρετε, ήδη αυξάνουν τις δόσεις του μέλλοντος. Mm-hmm. Θα σηκώσει τα χέρια ψηλά ο άνθρωπος και θα πει τι είναι αυτό. Και εγώ πώς θα τα δώσω τότε, όταν δεν έχω πελατεία. Μάλιστα. Άρα δεν είναι βοήθεια αυτό. Και να το πω απλά. Παρακαλώ. Για να μεγιστοποιήσει τα μελλοντικά του έσοδα το κράτος, πρέπει να κουρέψει σήμερα. Γιατί αν δεν κουρέψει τις οφειλές των πολιτών σήμερα, θα κλείσουν τα μαγαζιά αυτά. Και μετά ούκαν λάβεις παρά του κλεισμένου. Παρά του και κλεισμένου. Να σας κάνω όμως μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Για να μην μειωθούν ακόμα περισσότερο τα φορολογικά έσοδα του δημοσίου στο μέλλον, πρέπει να κουρευτούν οι φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρηματιών σήμερα. Μάλιστα. Και αυτό δεν το έχει κάνει η κυβέρνηση. Αυτό είναι τεράστια ολιγορία. Από την άλλη, εάν μειωθούν οι φορολογικές υποχρεώσεις, θα πρέπει να μειωθούν ενδεχομένως και οι μισθοί του δημοσίου, δεδομένου ότι μετά το μνημόνιο, μετά την ημερολογιακή λήξη του μνημονίου, ότι οφείλουμε να ζούμε με τα δικά μας τα λεφτά και τα δανεικά που παίρνουμε τα χρησιμοποιούμε μόνο για να ξεπληρώνουμε το χρέος. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτά τα μνημονιακά τερτύπια να τα ξεχάσουμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Σκεφτείτε το. Θα έχουμε μία μείωση, σας λέω, στην καλύτερη των περιπτώσεων, 10% του ΕΠ. Mm-hmm. Το κράτος αυτή τη στιγμή βλέπει τα έσοδά του να καταραίουν. Δεν μπορεί να μειώσει τις δαπάνες του. Όταν πρέπει να ξοδεύει τα 800, να ξοδεύει, να κόβει φόρους για να μην κλείσουν επιχειρήσεις, για να μπορεί να υπάρξει κράτος του χρόνου, γιατί αν κλείσουν τις επιχειρήσεις δεν θα υπάρχει κράτος του χρόνου για να πάρει από αυτές τις επιχειρήσεις που θα έχουν κλείσει. Οπότε, ότι θα έχουμε τεράστιο πρωτογενές έλλειμμα, θα έχουμε. Και αυτά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Σε όλες τις χώρες του κόσμου θα υπάρχει αυτό. Οπότε, οι μνημονιακές ανοησίες που κατέστρεψαν την Ελλάδα 10 χρόνια τώρα είναι μια ιδανική ευκαιρία να πάνε εκεί που τους αξίζει, στο χρονοδούλαβο της ιστορίας που λέγει και Φαΐμνησος Ανδρέας Παπανδρέου παλιότερα. Θα τελειώνουμε με αυτή την ανοησία. Μάλιστα. Δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή κανένα ευρωπαϊκό κράτος να ζει, τουλάχιστον για το 2020 και το 2021, θα μου επιτρέψετε να πω, να είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά. Να έχει ισολογισμένο προϋπολογισμό. Όποιος το προσπαθήσει αυτό, θα καταστρέψει τη χώρα του. Ωραία. Άρα είναι ένα θέμα όχι μόνο εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό, έτσι όπως το θέτετε. Και θέλω να σας ρωτήσω, η έκδοση του λεγόμενου κορονοομολόγου θα έλυνε το πρόβλημα? Μιλάτε σε έναν οικονομολόγο, ο οποίος το πρώτο μου άρθρο υπέρ του ευρωομολόγου, γι' αυτό είναι, αυτό ουσιαστικά είναι έτσι, το ευρωομολόγο, το οποίο το υποστηρίζει και ο κ. Μητσοτάκης σήμερα. Το πρώτο μου άρθρο το έγραψα το 1999, δηλαδή ένα χρόνο πριν δημιουργηθεί το ευρώ. Τα τελευταία χρόνια από το 2020 συμμετέχω σε διεθνείς καμπάνιες, όχι μόνο ευρωπαϊκές και πανευρωπαϊκές, για την έκδοση του ευρωομολόγου. Προφανώς είναι απαραίτητο το ευρωομολόγο, ιδίως αυτή τη συγκυρία. Και για να καταλαβαίνει ο κόσμος που μας ακούει τι σημαίνει ευρωομολόγο, μην μπλέκουμε με τεχνικούς όρους. Είναι κάτι πολύ απλό. Είναι μια αναδιάρθρωση χρέους. Είναι μια μεταφορά χρέους από το έθνος, από το κράτος, στην Ευρώπη. Αυτό, αν δεν γίνει τώρα, να το πω απλά, το μέσο χρέος στην Ευρωζώνη θα αυξηθεί κατά 40% του ΕΠ. Σε όλες τις χώρες μαζί. Είναι τόσο μεγάλη η κατάρρευση που, ας πούμε για παράδειγμα, της Ιταλίας που είναι 140%, θα πάει τουλάχιστον στο 190%, θα είναι πιο πολύ από 40% η αύξηση του χρέους της Ιταλίας. Το ίδιο σχετίζεται και της Γερμανίας. Από το 60% που είναι τώρα, 58% είναι σίγουρο θα πάει στο 80%. Χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, στην Ελλάδα έτσι όπως πάμε, είμαστε στο 180%, θα πάμε στο 240%. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην πάμε στο 240%, γιατί ξέρετε, το χρέος είναι ένας λόγος, ένα κλάσμα. Ο αριθμητής είναι το χρέος, ο παρανομαστής είναι το ΕΠ. Έτσι, το χρέος θα ανέβει, ο αριθμητής, ο παρανομαστής θα μειωθεί κατακόρυφα. Άρα τι θα κάνει το κλάσμα, θα εκτοξευτεί στα ουράνια. Όταν λοιπόν έχεις μια ευρωζώνη στην οποία, ολόκληρη την ευρωζώνη, το χρέος θα ανέβει σημαντικότατα και κάποιες χώρες δεν μπορούν να το αντέξουν γιατί είναι ήδη υπερχρεωμένες, είναι ήδη στο καναβάτσο της κρίσης του ευρώ εδώ και 10 χρόνια, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία. Εάν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, δηλαδή ευρωομόλογο, δηλαδή να πούν ότι αυτή η αύξηση του χρέους θα επιμεριστεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δεν θα πέσει δυσανάλογα στην Ιταλία, η οποία και χτυπιέται από τον κορονοϊό με 10.000-11.000 θανάτους πόσους έχουν, και η οικονομία της έχει σταματήσει πλήρως. Εάν είναι ο καθένας μόνος του, αυτό που λένε
η γερμανική κυβέρνηση, η ολλανδική κυβέρνηση, η αυστριακή κυβέρνηση, τότε δεν θα υπάρξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταραίει. Οπότε το ευρωμόλογο τι είναι? Είναι ένας μηχανισμός επιμερισμού του νέου χρέους μεταξύ όλης της Ευρώπης για να μπορέσουν να το αντέξουν τα κράτη-μέλη, για να μπορέσει να υπάρξει η Ευρωζώνη. Οπότε είμαστε 100% υπέρ του ευρωμολόγου. Δεδομένου όμως... με τον κύριο Μητσοτάκη και με τους υπόλοιπους 9, από τους 9 που το ζητάνε, είναι στο εξής. Ξέρετε, η κυρία Μέρκελ, επειδή τους γνωρίζω και από το Eurogroup, τους γνωρίζω τους κυρίους αυτούς και τις κυρίες από τις Ολλανδίες και Γερμανίες. Έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους μέχρι στιγμής. Αυτή δεν υπάρχει πιθανότητα να βάλουν νερό στο κρασί τους. Άρα. Αν δεν τους απειλήσουμε. Α, μάλιστα. Χωρίς απειλή δεν γίνεται τίποτα. Αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο κ. Μητσοτάκης. Ότι με τα ωραία λόγια τα μεγάλα, η Γερμανία και η Ολλανδία ποτέ δεν πρόκειται να αλλάξουν γνώμη. Και θα καταρρεύσει η κυβέρνησή του, θα καταρρεύσει η Ευρωζώνη. Εάν θέλουν να σώσουν την Ευρώπη, αν θέλουν να σώσουν τις χώρες μας, οι εννέα θα πρέπει πρώτα να απαντήσουν επακριβώς στο ερώτημα που θέτουν οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί, και καλά κάνουν και το θέτουν. Θέλετε ευρωομόλογο? Ποιος θα το εκδώσει? Εμείς ως ΜΕΝΑ25 έχουμε καταθέσει πρόταση τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη τριών σημείων. Λέμε, το ευρωομόλογο πρέπει να εκδοθεί, αλλά μόνο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να είναι 1 τρισεκατομμύριο ευρώ τουλάχιστον, να είναι ομόλογο 30 ετών για να δοθεί ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει πώς θα προχωρήσουμε στην αμοιβαιοποίηση του χρέους όταν θα έρθει η στιγμή να ξεπληρωθεί αυτό το ευρωομόλογο. Έτσι, και ταυτόχρονα υπάρχει ένα μεγάλο ευρωπαϊκό επενδυτικό πρόγραμμα για να υπάρξει η ανάκαμψη μετά το τέλος της κρίσης. Μισό λεπτό όμως. Η απειλή πώς μπορεί να γίνει δηλαδή? Πολύ απλό. Ναι, πείτε μας. Θυμάστε τον πρόεδρο De Gaulle της Γαλλίας? Βεβαίως. Το στρατηγό. Πώς εκπολίτησε τη Γερμανία? Πώς εκπολίτησε τη Γερμανία? Πώς η Γερμανία ήρθε στο τραπέζι και δημιουργήθηκε η ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα τότε? Θυμάστε την πολιτική της κενής καρέκλας? Ο De Gaulle, μέχρι να συμμορφωθεί η Βόνη, γιατί τότε ήταν Βερολίνο, τότε ήταν η Βόνη η πρωτεύουσα της δικής Γερμανίας, τους έλεγε: εγώ δεν θα έρχομαι στη Συνόδο Κορυφής. Ο κύριος Μακρόν, πρόεδρος της Γαλλίας, ο κύριος Σάντσες, πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο κύριος Μητσοτάκης, ο δικός μας πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστα της Πορτογαλίας και ούτω καθεξής, ο κύριος Κόντε της Ιταλίας. Εάν θέλουν να έχουν οποιαδήποτε ελπίδα να περάσει το ευρωομόλογο και να σώσουν την Ευρώπη και τις χώρες τους, θα πρέπει να πούν στην κυρία Μέρκελ κάτι πολύ απλό. Εμείς δεν ξαναερχόμαστε σε τηλεδιάσκεψη της Συνόδου Κορυφής και βάζουμε βέτο σε όλα. Μέχρι να δεχτείτε το ευρωομόλογο, γιατί το ευρωομόλογο είναι θέμα ζωής και θανάτου για εμάς πια. Και για εμάς και για την Ευρώπη. Εάν το κάνουν αυτό, η κυρία Μέρκελ, ξέρετε, δεν υπάρχει πιο πραγματίστρια, έξυπνη πολιτικός στα ιστορικά της Ευρώπης, τουλάχιστον για 100 χρόνια τώρα. Θα το κάνει. Μάλιστα. Αλλά αν δεν τη βάλεις προτετελεσμένου, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Η κυρία Μέρκελ, ξέρετε, όταν βρίσκεται προτετελεσμένου, δρά. Εάν δεν βρεθεί προτετελεσμένου, θα σου πει ναι, και μέχρι που θα έχεις πληγεί εσύ μέσα στην τεράστια αυτή βαθιά ύφεση. Μάλιστα. Οπότε μένει να συνεννοηθούν οι 9 μεταξύ τους για να γίνει αυτό, γιατί δεν γίνεται με μία χώρα. Πρέπει να είναι όλοι μαζί ως ομάδα. Αυτό μας έχουν υποχρέωση να το κάνουν αυτό απέναντι στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό ιδεώδες και στη διάσταση των λαών τους. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τη δικιά μας εδώ οικονομία, ο Πρωθυπουργός έκανε μία πρόταση συμβολική ή μη, πάντως θα γίνει για τους 2 μήνες μη καταβολής του 50% του μισθού των Υπουργών και των Βουλευτών. Εσείς βλέπω συμφωνήσατε σε αυτό, ότι θα δώσετε το 50% του μισθού σας και εσείς και οι βουλευτές σας για την ενίσχυση νοσοκομείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Όχι, εμείς ήμασταν πρώτοι πριν τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι, μου επιτρέψετε να σας πω. Ωραία, όχι, πείτε, γιατί εμείς κάναμε κάτι πολύ σημαντικό. Πέραν αυτού. Ναι. Πέραν αυτού. Εμείς πρώτα ανακοινώσαμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι της επιχορήγησης. Από τις 26 Μαρτίου το έχετε πει, σωστά, ναι. Έτσι, είχαμε πει ότι θα πάρουμε την επιχορήγηση. Δεν έχουμε πάρει ακόμα τίποτα, θα πάρουμε τώρα όπου να είναι. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ μέχρι τώρα από το ελληνικό δημόσιο. Είμαστε ένα μικρό κόμμα, μπήκαμε στη Βουλή τον Ιούλιο. Είπαμε ότι τις 100.000 που θα δίναμε, που για μας είναι ένα τεράστιο ποσό, καταλαβαίνετε, για ένα μικρό κόμμα, που θα δίναμε για το συνέδριό μας το Μάιο, όλα αυτά θα τα δώσουμε σε μια συγκεκριμένη δράση που αφορά αυτό που σας έλεγα και στην αρχή, την αγορά μιας μονάδας κινητής, η οποία θα κάνει τεστ κορονοϊού ιδίως στους άστεγους ανθρώπους, στους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι στα διαμερίσματα και δεν έχουν πρόσβαση στο ΕΣΥ. Άρα εσείς θα τα δώσετε, δεν θα τα δώσετε στο Υπουργείο Οικονομικό να τα διαθέσει? Όχι, σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Θα τα δώσουμε εμείς οι ίδιοι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εμείς θα πάρουμε το κομμάτι αυτό της επιχορήγησης και με πλήρη διαφάνεια και δημόσιο λογιστικό
θα δώσουμε για να δημιουργηθεί αυτή η συγκεκριμένη μονάδα από εμάς. Μια μονάδα που δεν θα υπήρχε διαφορετικά. Και παράλληλα, οι βουλευτές μας θα διαθέσουν το μισθό του μισθού τους για 3 νοσοκομεία. Ξέρετε, είμαστε 9 βουλευτές. Δεν είμαστε 189, όπως της Νέας Δημοκρατίας, μακάρι να είναι. Οπότε δεν θα είναι ένα τεράστιο ποσό ο μισός μισθός μας για κάθε μήνα που διαρκεί αυτή η κρίση. Αλλά στοχευμένα σε 3 νοσοκομεία, κάτι μπορεί να βοηθηθούν αυτά τα 3 νοσοκομεία από το μισό μισθό των βουλευτών του Μέρα 25. Μάλιστα. Το γεγονός ότι, ας πούμε, ο κύριος Πολάκης ή η κυρία Κανέλη δεν το διαπραγματεύονται αυτό και λένε ότι δεν θα δώσουμε το μισό μισθό μας. Πώς σχολιάζετε? Δικαίωμά τους. Κοιτάξτε, εμείς δεν οικολογούμε. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς φοβόμαστε ότι ο κόσμος, όπως ξέρετε, αντιπαθεί τους πολιτικούς και έχει και δίκιο. Θα τα δει όλα αυτά ως επικοινωνιακά τρίκ. Εμείς δεν τα κάνουμε ως επικοινωνιακά τρίκ. Γι' αυτό το είχαμε ανακοινώσει από την 26η Μαρτίου και χωρίς πολλές φαντάσεις. Έχετε δίκιο. Απλά εμείς δεν θέλουμε, ξέρετε, νιώθουμε πολύ άσχημα. Είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι ουσιαστικά, ως βουλευτές. Παίρνουμε μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει το μισθό μας. Βλέπουμε τους διπλανούς μας να έχουν καταρρεύσει και απλά δεν μπορούμε να το σηκώσουμε αυτό. Αν ο άλλος πει ότι, αν κ. Πολάκης, κυρία Κανέλη, λέει, εγώ δεν θα το κάνω αυτό, να το κάνει το δημόσιο. Εμείς το σεβόμαστε. Απλά ο καθένας δρά τη στιγμή της κρίσης αλληλέγγυος με τον τρόπο που εκείνος πιστεύει ότι πρέπει να δράσει. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας τη συζήτησή μας, κύριε Βαρουφάκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, ετοιμάζετε ήδη, έχετε ξεκινήσει κάτι διαδικτυακές συναντήσεις του Μέρα 25 και αύριο έχετε σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Πώς λειτουργεί δηλαδή αυτό, τι ακριβώς γίνεται? Το έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες. Και χθες είχαμε με τη Δυτική Μακεδονία, χθες είχαμε μία σύσκεψη. Πώς μπορεί δηλαδή κάποιος να συμμετέχει? Είναι πολύ απλό. Ας πούμε, πάρτε παράδειγμα αύριο. Αύριο 7 με 9 το βράδυ, όπως πολύ σωστά είπατε και το ευχαριστώ, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Βόλος, Θεσσαλία. Και θα μιλήσουμε για τα αγροτικά ζητήματα ιδίως που αφορούν τη Θεσσαλία μας. Τι γίνεται? 7 η ώρα ακριβώς. Υπάρχει ένα link, μια διεύθυνση στο διαδίκτυο που πηγαίνει σε όλα τα στελέχη μας τα οποία θα συμμετάσχουν. Είναι εκλεγμένα στελέχη, είναι μέλη και ξέρετε, συμμετέχουν και άνθρωποι που δεν είναι στο ΜΕΡΑ. Μπορεί να είναι και στη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Που εκπροσωπούν ένα φορέα, ένα εμπορικό επιμελητήριο, ένα εργατικό κέντρο. Και στις οθόνες των υπολογιστών μας εμφανίζονται μέχρι και 200 οθονούλες, τετραγωνάκια, με έναν σε κάθε μία. Αυτό εδώ μεταξύ εσείς όλοι μπορείτε να το δείτε, να ακούσετε τι συζητάμε ζωντανά μπαίνοντας στο YouTube και βάζοντας Μέρα 25. 7 με 9 αύριο και θα ακούσετε τη συζήτηση. Αυτό που γίνεται είναι κάνω εγώ μία 15 λεπτή μόνο εισήγηση και μετά δίνουμε το λόγο για 3 λεπτά σε όσους σηκώσουν το χέρι τους και κλείνουμε με ένα μισάωρο με ερωτήσεις ή τοποθετήσεις που έρχονται μέσα από email, μέσα από διάφορα μηνύματα από όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα που το βλέπει, που δεν συμμετέχουν σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη, αλλά την παρακολουθούν μέσα από το YouTube και τη μισή ώρα, την τελευταία, προσπαθώ να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα. Ας πούμε, χτες το βράδυ που μιλούσαμε με τους ανθρώπους μας στη Δυτική Μακεδονία και μάλιστα και με νεοδημοκράτες και τα λοιπά που εκπροσωπούσαν. Ήταν κάτι εξαιρετικό. Καταρχάς έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Αύριο το πρωί θα βγάλουμε και ένα δελτίο τύπου με συγκεκριμένη πρόταση για την αγροτική πολιτική που δεν θα έβγαινε αν δεν είχαμε μάθει όσα μάθαμε. Μάλιστα. Από κτηνοτρόφους, από αγρότες, από τη Φλόρινα, από την Κοζάνη, από την Καστοριά. Οπότε δεν το βάζουμε κάτω, μένουμε σπίτι, αλλά είμαστε μαζί. Και συνεχίζουμε τις περιφερειακές συνδιασκέψεις που θα κάνουμε αυτή την περίοδο, αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, το κάνουμε με τηλεδιάσκεψη. Κύριε Βαρουφάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία και ελπίζω σύντομα να τα πούμε και στο στούντιο του Status. Το περιμένω πώς και πώς. Να βγούμε από τα σπίτια μας και να έρθουμε και στη Θεσσαλονίκη. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.